εκεί στο Δήμο Αποκορώνου, στη Γεωργιούπολη συγκεκριμένα, τα πηγαίνουν περίφημα. Πάμε στον κύριο Γιάννα Αποστολάκη, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού στο Δήμο Αποκορώνου. Την καλησπέρα μας, Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ολοένα και περισσότεροι ξένοι, πολλά τα παραδείγματα και φέτος, σπέβδουν στην περιοχή σας για να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης. Ο γαμήλιος τουρισμός είναι ένα μοντέλο τουρισμού το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Σαν Δήμος Αποκορώνου έχουμε επενδύσει πολύ στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Έχουμε χαρτογραφήσει όλα μας τα μονοπάτια, έχουμε αδειοδοτήσει το πρώτο καταδυτικό πάρκο. Το θρησκευτικό τουρισμό έχουμε κάνει προγραμματική με την περιφέρεια τώρα να δείξουμε όλα τα μνημεία στον Αποκόρωνα. Και ο γαμήλιος τουρισμός ήταν ένας στόχος για μας από την αρχή. Είναι ένας τουρισμός ο οποίος ο κόσμος που έρχεται για να κάνει το γάμο του μακριά από το σπίτι του είναι άνθρωποι που ξοδεύουν, παίρνουν τους φίλους και την οικογένειά τους και έρχονται στην περιοχή μας. Είναι ένα μεγάλο γκρουπ ανθρώπων. Πάρα πολύ καλά και ενδείκνεται. Που έχει σκοπό να αφήσει χρήματα. Αυτό είναι το θετικό. Είναι ένα μοντέλο τουρισμού που οι οποίοι έρχονται για λίγες μέρες με σκοπό να ξοδέψουν και να περάσουν καλά. Να ζήσουν την εμπειρία. Ξέρετε τι, ποιες περιοχές η καταγωγή των τουριστών που έρχονται εδώ για να παντρευτούν αυτά τα ζευγάρια. Συνήθως από πού έρχονται? Έρχονται από τις χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ είναι πιο πολύ. Είναι Ομόθρης και Πολωνή, Τσέχοι και έχουμε βέβαια και αρκετούς Βρετανούς και Γερμανούς και Αυστριακούς. Γενικά κεντρικοευρωπαίοι. Μάλιστα. Οπότε ένας σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής που έχει ως επίκεντρο, τουλάχιστον στον τομέα του τουρισμού, στον γαμήλιο τουρισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πόσες αφίξεις περιμένουμε, πόσα ραντεβού έχετε κλείσει προκειμένου να προχωρήσουν άνθρωποι να παντρευτούν εδώ? Έχουμε περί τους 100 γάμους. Ακόμα 100 γάμους μέχρι τον Αύγουστο? Μια 30. Μ' ακούτε? Ναι, βέβαια. Έχουν γίνει ήδη μια 30. Εγώ έχω κάνει γύρω στους 15 Μάιο και τον Ιούνιο μέχρι στιγμής. Έχουμε και μια καινοτομία. Σαν Δήμος Αποκορώνου έχουμε πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και παντρεύουμε σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Δεν είναι ανάγκη κάποιος να έρθει στο Δημαρχείο. Κάνουμε γάμους στην παραλία, κάνουμε σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο επιλέξει ο επισκέπτης. Εγώ κρατώ το γεγονός ότι δεν έρχεται μόνο το ζευγάρι για να παντρευτεί, αλλά μαζί τους και η οικογένεια και φίλοι και αρκετοί ακόμα. Να σταθούμε ότι υπάρχει η αγοραστική δύναμη, η δυνατότητα αυτή να κερδίσει πόντους και να υπάρξει άνοδος σε τζίρου σε τοπικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια έχουμε φιλμ, βίντεο, φωτογραφίες από την περιοχή σας που κάνουν σε πολλές περιπτώσεις το γύρο του κόσμου. Σαφώς. Είναι μια περιοχή που οποία έχει αρκετά σημεία highlight, τα οποία μπορείς να κάνεις γάμο και οι φωτογραφίες σου να είναι αυτές που θες και η εμπειρία μετά στο φαΐ και στη διασκέδαση όλα αυτά το πακέτο που χρειάζεται για το γάμο του να είναι τέλειο, ξεπέραστο. Κύριε Αποστολάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε ακόμα 70 γάμους περίπου. Εκεί καταλήγω εγώ. Ναι. Μια 70. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.